ιδιοκτήτη του σκάφου. Περίμενε, περίμενε. Τι έγινε, Ματίλντα? Να, αυτό είναι ο Ρικάρντο. Είναι δικό του το γιο του. Πρέπει να σου μιλήσω. Δεν έχει ιδέα από καράβια. Θα μα σκότωνε και του τουρίστε και εμένα. Τι είναι αυτά που λε? Μην καμώνεσαι. Μην καμώνεσαι γιατί δεν σου πάει. Βούλιαξε την βαρκούλα μου γιατί έτσι σου ήρθε. Και για να ξέρει, δεν ήταν δική μου. Ήταν του Λικάντρο που μου τη δάνειζε για να δουλεύω. Και τώρα πρέπει να του την πληρώσω. Ποια είναι αυτή η τρελή? Για ποιο πράγμα μιλάει? Ποιο ξέρει? Και αφήνει του ηλίθιου φίλου να με κοροϊδεύουν. Μου βούλεξε τη βάρκα γιατί έτσι σου κατέβηκε. Είσαι ένα βλάκα. Περίμενε. Εξήγησέ μου τι ακριβώ μου λε. Α, ναι. Εσεί οι πλούσιοι έτσι είστε πάντα. Νομίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να ποδοπατάτε του φτωχού. Λοιπόν, ξέρει κάτι? Εγώ δεν φοβάμαι τύπου σαν εσένα. Γι' αυτό έλα, πάλεψε! 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 Πάλεψε λοιπόν! Έλα! Έλα, μην φοβάσαι! Πάλεψε! Έλα! Ηρέμησε! Ηρέμησε τώρα! Σου είπα να με αφήσει. Εντάξει. Θα σε αφήσω. Αλλά εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, για ποιο πράγμα μιλάς. Με κατηγορείς για κάτι που δεν καταλαβαίνω. Α, ναι, δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Έτσι είστε πάντα εσείς οι πλούσιοι. Νομίζετε πως μπορείτε να μας εκμεταλλευόσαστε. Όχι, όχι, συγγνώμη, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκα... Μην με πλησιάζεις, έτσι. Όχι, άσε με, άσε με. Μακάρι να μην σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Πού πηγαίνεις, τι θα κάνεις? Θα γυρίσω κολυμπώντας στην ακτή. Η ακτή είναι πάρα πολύ μακριά, θα πνιγείς. Προτιμώ να πνιγώ παρά να συνεχίσω να βλέπω την ηλίθια φάτσα που έχεις. Κάνε πέρα. Φύγε! Από πού ξεφύτρωσε αυτή η τρελή? Δεν ξέρω, αλλά χρειάζεται σίγουρα ζουρλομανδία.